γενέτερα λοιπόν, ευχαριστώ θερμά όσους ήρθαν να μας ακούσουν και ειλικρινά σας λέω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και πάλι στην πατρίδα και ανάμεσα σε πολύ καλούς φίλους. Έχω να σας πω ότι ο κύριος Γιώργος Ιορδανίδης, ο φίλος δίπλα μου, είναι επίσης φλωρινότης. Σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στο τμήμα φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ και διδακτορικό από το τμήμα φιλοσοφίας παραγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Απασχολήθηκε στα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής και προσχολικής εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και ΑΦΗΤΗ, στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπου δίδαξε οργάνωση και διοίκηση εκπαίδευσης, εκπαιδευτική αξιολόγηση, σχολικό κλίμα, σχολική κουλτούρα και διεύθυνση σχολικής μονάδος. Σήμερα είναι καθηγητής στην οργάνωση και διοίκηση εκπαίδευσης στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Σχολής Φλόρινος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και καθηγητής σύμβουλος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Ευχαριστώ θερμά τον αγαπητό Γιώργο που ήρθε κοντά μας και παρακαλώ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Αντώνη. Καλησπέρα σας. Να πω καταρχάς ότι είμαι και εγώ περιχαρίσεις, όπως και ο κ. Δεκόπουλος, που βρισκόμαστε σήμερα όλοι μία παρέα και γιατί βρισκόμαστε εδώ και πολύ περισσότερο για την ευκαιρία εκείνη που μας σωθεί να βρισκόμαστε εδώ, που είναι μια βιντεοπαρουσίαση. Επίσης, θα μπορούσα με τα λόγου γνώσης να δηλώσω περιχαρίσω ως φλωρινιώτη, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες γίνονται πάρα πολλές βιντεοπαρουσιάσεις στην πόλη, δείγμα του ότι πρόκειται για μια πόλη πνευματικά ανήσυχη, η οποία ενδεχομένως μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού βρήκε την δυνατότητα να επανέλθει σε εκείνους τους ρυθμούς που ξέραμε, τους ρυθμούς μιας πόλης ανήσυχης, μιας πόλης η οποία ψάχνει, μιας πόλης η οποία διαβάζει και μιας πόλης η οποία διαβάζεται. Κατά πάσα πιθανότητα θα πρόκειται από την πλευρά μου για μία μάλλον αιρετική βιοπαρουσίαση και θα εξηγήσω τους λόγους. Προφανώς οφείλω να ευχαριστήσω τον Αντώνη τον Ελικόπουλο για την τιμή που μου έκανε να μου εμπιστευτεί το δημιούργημά του. Όταν δέχτηκα το τηλεφώνημα για να συμμετέχω στη συγκεκριμένη βιοπαρουσίαση, ήμουν εξαιρετικά διστακτικός για 2 λόγους. Ο ένας λόγος είχε να κάνει με το εάν θα τα κατάφερνα λόγω των πολύ αυξημένων υποχρεώσεων που έχω, αν θα τα κατάφερνα να διαβάσω το βιβλίο, εννοώ, και ο δεύτερος λόγος ήταν αν θα καταφέρναμε με τον Αντώνη να βρούμε μια ημερομηνία που θα βόλευε και τους δυο μας, επίσης λόγω των πολύ αυξημένων και των δικών μου, προφανώς και των δικών του υποχρεώσεων. Δέχτηκα λοιπόν, η αλήθεια είναι, με δισταγμό. Φοβούμενος ότι δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω. Από τη στιγμή που δέχτηκα όμως, στη συνέχεια άρχισε το δικό μου άγχος για το εάν τελικά θα φανώ συνεπής στις ημερομηνίες, στο χρονοδιάγραμμα και στο να διαβάσω το συγκεκριμένο βιβλίο. Να πω ότι τον κ. Δεκόπουλο δεν τον γνώριζα. Άρα, ξεκινάμε εξ ορισμού με το ότι αυτά που θα ακούσετε είναι αρκετά αντικειμενικά από την πλευρά μου. Λοιπόν, όντας τα τελευταία 3 χρόνια αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο Ιωσικής Μακεδονίας, μου δόθηκε η δυνατότητα να έρθω σε επαφή με το συγκεκριμένο βιβλίο λόγω της βιβλιοπαρουσίασης. Συνηθίζω, όταν συμμετέχω σε εκδηλώσεις και καλούμε είτε σε κάποια προσφώνηση είτε πολύ περισσότερο σε μια βιβλιοπαρουσίαση, να ψάχνω να βρω τις ιδιότητες εκείνες οι οποίες με χαρακτηρίζουν, εάν υπάρχουν, που να ταιριάζουν κάθε φορά με το συμβάν, να ταιριάζουν κάθε φορά με το
με το σκηνικό. Αυτές οι ιδιότητες που μπόρεσα τώρα να βρω, να αποκρισταλώσω, είναι ανήκω στον ακαδημαϊκό κόσμο της πόλης, είμαι καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης εδώ και περίπου 20 χρόνια, άρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εφόσον μιλάμε για μια βιβλιοπαρουσίαση, ένας ακαδημαϊκός θα τέλειαζε. Μια λοιπόν ιδιότητα είναι αυτή. Η δεύτερη ιδιότητα αναφέρθηκε από τον Αντώνη στην προσφώνησή του. Έχω σπουδάσει νεοελληνική φιλολογία, την οποία άσκησα ανεμικά την δεκαετία του 1990, πριν στραφώ ουσιαστικά στην οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και μέχρι σήμερα. Άρα και ως φιλόλογος νομίζω ότι υπάρχει μια εξοικείωση με τα βιβλία, με την γραφή, με την ανάγνωση. Η τρίτη ιδιότητα ουσιαστικά διασταλτικά μπορεί να με χαρακτηρίζει, γιατί και η πρόγονή μου, από τον πατέρα μου, πρόκειται από την Μικρά Ασία, άρα νομίζω ότι θα μπορούσα να δω τον εαυτό μου ή θα μπορούσα να φανταστώ τον πατέρα μου ή τον παππού μου να ζει στιγμές αντίστοιχες με τις στιγμές που έζησε ο ήρωας του βιβλίου. Εφόσον λοιπόν μπόρεσα και βρήκα παραπάνω από μία ιδιότητα, νομίζω ότι στη συνέχεια έφυγε και αυτό το βάρος από πάνω μου. Να πω ότι δεν ξέρω ποια κριτήρια είναι αυτά που καθιστούν ένα βιβλίο επιτυχημένο. Φαντάζομαι ότι είναι άλλα τα κριτήρια που ενδεχομένως εκτιμά ο συγγραφέας του βιβλίου, άλλα είναι τα κριτήρια που εκτιμά και υπολογίζει ο εκδότης, τα βιβλιοπωλεία, η τοπική κοινωνία, εσείς, τους οποίους και στις οποίες απευθυνόμαστε. Παρά τις ιδιότητες που ανέφερα προηγουμένως, οι οποίες ενδεχομένως περιγράφουν έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε πάρα πολύ στενή επαφή με τα βιβλία επί χρόνια, αυτό νομίζω ότι θα το διαψεύσω. Όχι ότι δεν μ' άρεσε το διάβασμα, δεν ήμουν πολύ φανατικός όμως, από μικρός. Πολύ περισσότερο δεν ήμουν φανατικός στο να ξεκινήσω από μόνος μου να διαβάσω ένα μυθιστόριο. Έχουμε στο σπίτι μου δεκάδες βιβλία, μυθιστορήματα. Αμφιβάλλω αν έχω διαβάσει κάποια εξ αυτών. Άρα, έρχομαι να καταλήξω στο εξής. Όχι μόνο το διάβασα ως όφυλα, αλλά ξεκίνησα να το διαβάσω ως όφυλα και τελείωσα το διάβασμα με χαρά. Το διάβασα μέσα σε 2 μέρες, γνωρίζοντας κάποιους τους βιορυθμούς μου την τελευταία τριετία, επειδή σας είπα ότι συμμετέχω στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρω χρόνο για να ασχοληθώ πέρα από τις υποχρεώσεις, τις επαγγελματικές αυτές που απορρέουν από την άσκηση διοίκησης του Πανεπιστήμιου. Άρα μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, 2 μέρες, είναι 190 σελίδες, είναι ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα. Κι όμως ξεκίνησα να το διαβάζω το Σάββατο που μας πέρασε και το ολοκλήρωσα την Κυριακή. Ξεκίνησα να το διαβάζω στο σπίτι μου το απόγευμα του Σαββάτου, ολοκλήρωσα την ανάγνωσή του το απόγευμα της Κυριακής, καθισμένος ουσιαστικά παραποτάμια. Νομίζω δεν το ξανακάνω αυτό. Να καθίσω με ένα βιβλίο, παρά ότι είναι μια αρκετά συνηθισμένη εικόνα, και στη χώρα μας, πολύ περισσότερο σε χώρες του εξωτερικού, να διαβάζει ο κόσμος βιβλία, λογοτεχνία, οπουδήποτε. Για μένα είναι πρωτόγνωρη η εικόνα. Και είναι ένα στίχημα το οποίο έβαλε ο Αντώνης χωρίς να το ξέρει, μέσω εμού, εάν και κατά πόσον θα μπορέσω να ξεκινήσω να το διαβάσω και πολύ περισσότερο να το διαβάσω επειδή ήθελα να το διαβάσω και να το τελειώσω. Δηλαδή, με συνεπήρε. Διαβάστηκε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Διαβάστηκε με αγωνία. Διαβάστηκε με ενθουσιασμό από την πλευρά μου. Και νομίζω ότι αυτά είναι κάποια συναισθήματα τα οποία περιμένει κάποιος συγγραφέας, προσδοκά κάποιος συγγραφέας όταν γράφει ένα βιβλίο, που θα μπορούσαν να διακατέχουν τέλος πάντων τους αναγνώστες αυτού του βιβλίου. Άρα προς αυτήν την κατεύθυνση, αν θέλουμε να κινηθούμε,
εγώ από την πλευρά μου οφείλω και να ευχαριστήσω τον Αντώνη που μου έδωσε αυτή την δυνατότητα και φυσικά να τον συγχαρώ. Συνεπώς το στοίχημα αυτό νομίζω κερδίθηκε. Επίσης νομίζω ότι σήμερα ειδικά είναι μία μέρα που κλείνει για μένα με αυτήν την βιβλιοπαρουσίαση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προερχόμενος από μία συνεδρίαση ενός συλλογικού οργάνου του Πανεπιστημίου, η οποία συνεδρίαση διέλυσε 5,5 ώρες, ξεκίνησε στις 11 το πρωί και ολοκληρώθηκε 4,5-5 παρατέταρτο. Οπότε νομίζω αυτή η στιγμή και αυτή η ώρα να βρεθούμε μαζί και να συζητήσουμε για το τοπίο του Αντώνη είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να προκύψει. Λοιπόν, αυτά εισαγωγικά θα μπορούσα να πω για να επισέλθω και λίγο έως αρκετά στο περιεχόμενο του βιβλίου, έτσι όπως εγώ το αποκωδικοποίησα, έτσι όπως εγώ τέλος πάντων το ερμήνευσα, το κατανόησα, για να πείσω ότι το έχω διαβάσει φίλτρατε Αντώνη, θα πω ότι σε μία μόνο σελίδα έχω βρει ένα περιστοριώτα σε μία λέξη και μία πολύ μικρή χρονική ανακολουθία επίσης σε μία άλλη σελίδα. Θα σας δείξω τις σελίδες αυτές με την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Περ' τίνος πρόκειται λοιπόν. Διαβάζω από το Πιστόφυλλο. Ένα περιπετειώδες οδηπορικό που ξεκινάει από την Καπαδοκία στα βάθη της Ανατολίας πριν από τη Μικροασιατική καταστροφή και συνεχίζεται στις προσφυγουπόλεις του Πειραιά, στην φτωχή υπηρετική Ελλάδα που πασχίζει να οδοποδήσει τον Μεσοπόλεμο πριν καταλήξει στην αγκαλιά της μεγάλης και σαγηνευτικής συνάμα προς τη Γωμάνας της Θεσσαλονίκης και έπειτα στη διάρκεια της εθνικής αντίστασης και την προσπάθεια αναστήλωσης της ζωής αργότερα. Νομίζω αυτή η παράγραφο συμπυκνώνει ουσιαστικά το περιεχόμενο του βιβλίου, περιγράφει την πορεία που ακολούθησε ο πρωταγωνιστής από τα τέλη ουσιαστικά με αμοιχές και στην ιστορία της Ελλάδας από τα τέλη του 19ου αιώνα και περίπου σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της διάρκειας του 20ου αιώνα. Πρόκειται λοιπόν για την ιστορία ενός προσφυγόπουλου. Για να πω την αλήθεια, μου άρεσε πολύ η περιγραφή της ζωής του παιδιού όσο ήταν παιδί στην Κεσάρια, στην Καπαδοκία, στην γενέτειρά του, με τις εικόνες που ίσχυαν από εκείνες τις περιοχές που προφανώς κατοικούνταν από πληθυσμούς Ελλήνων. Τα χρώματα που χρησιμοποιεί ο Αντώνης ουσιαστικά, τα ηχοχρώματα, τα λόγια, ο λόγος δηλαδή, είναι λόγος πάρα πολύ συγκεκριμένος, είναι μελήρητος, ρέει δηλαδή, δεν σε δυσκολεύει ούτε ως προς την κατανόηση, ούτε ως προς την ερμηνεία, άρα χαίρεσαι να το διαβάζεις και αυτή η αμεσότητα του λόγου είναι μέρη που προδίδει και περισσότερη αξία όταν διαβάζεις ένα κείμενο, γιατί θέλεις να συνεχίσεις και να πας παρακάτω, χωρίς να σε προβληματίζει. Άρα η αμεσότητα του λόγου του κ. Νεδερκόπουλου είναι από τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου βιβλίου. Όσες και όσοι το έχετε πάρει και θα το διαβάσετε, ενδεχομένως θα με θυμηθείτε και θα ελπίζω να επαληθεύσετε αυτά που λέω. Έχουμε λοιπόν τον Προσφυγόπουλο και την ζωή του από την παιδική ηλικία, την φτώχεια, την οικογενειακή συνάμα ζωή, την αγαπημένη οικογένεια, την δεμένη οικογένεια, τους δεσμούς φιλίας μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, τις περιοχές εκείνες, όταν φαινόταν ότι δεν ήταν πολλά αυτά που τους χώριζαν, μάλλον ήταν περισσότερα αυτά που τους ένωναν. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε την περιδιάβαση του μικρού Σαντίκ, όπως ήταν το επώνυμό του, για να βρεθεί με ασφάλεια μέσα ή έξω, από εισαγωγικά η λέξη ασφάλεια, στην Ελλάδα, σύμφωνα με αυτά που του έλεγαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Ξεκίνησε το παιδί ουσιαστικά
από την γενέτειρά του για να βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα έμενε με τον θείο του, με συγγενείς του πατέρα του δηλαδή, και θα προσπαθούσε στην Κωνσταντινούπολη να βρει την τύχη του. Η πορεία των γεγονότων όμως ήταν τέτοια που εξέτρεψε την δική του πορεία και τελικά μέσω διαφόρων συμβάντων, γεγονότων και καταστάσεων κατόρθωσε να βρεθεί στον Πειραιά, όπως χιλιάδες άλλοι τότε πρόσφυγες. Για να είμαι επίσης ειλικρινής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διάβασα τις συνθήκες υπό τις οποίες οι πρόσφυγες βρέθηκαν της προσφυγού πόλης ουσιαστικά τότε των Αθηνών του Πειραιά, την εγκατάστασή τους εκεί, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ως πρόσφυγες το καιρό εκείνο και την πορεία που ενδεχομένως ο καθένας ή κάθε μία ακολούθησε στη μητέρα πατρίδα, στη μητέρα Ελλάδα. Άρα μιλούμε για ένα χρονικό περί διάβασης του ήρωά μας από την γενέτειρά του, όντας πρόσφυγας τελικά, ευρισκόμενος στην Ελλάδα, εγκαθιστάμενος στην αρχή στον Πειραιά και στη συνέχεια όντας πνεύμα ανήσυχο, ενεργό, φίλεργο. Νομίζω ανέφερα αρκετές από τις ιδιότητες που σύμφωνα με τα βιβλία χαρακτήριζαν τους πρόσφυγες που είχαν βρεθεί στην Ελλάδα μετά την κρασιατική καταστροφή. Αυτές λοιπόν ήταν ορισμένες από τις ιδιότητές του. Στη συνέχεια λοιπόν βρέθηκε στη Θεσσαλία και από εκεί στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι να κατορθώσει τελικά να χρηστεί σε εισαγωγικά ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας της εποχής του, δραστηριοποιούμενος σε πολλές και διαφορετικές πτυχές εργασιακού βίου το καιρό εκείνο. Πάντοτε ανήσυχος, πάντοτε ψάχνοντας, πάντοτε ερευνώντας, κάνοντας καλές επιλογές, τουλάχιστον σε σχέση με τον εργασιακό του βίο στην αρχή, ρυψοκίνδυνος, ενδεχομένως δεν είχε και πολλά να χάσει. Μέχρι να φτάσουμε ουσιαστικά προς το τέλος της πορείας, έχοντας περιδιαβεί μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα, να έχει δημιουργήσει τις δικές του επιχειρήσεις και στο τέλος να δημιουργήσει και την δικιά του οικογένεια. Το βασικό περίγραμμα, ουσιαστικά η βασική ιστορία περίπου κινείται όπως την περιέγραψα μέχρι τη στιγμή αυτή. Συμπληρωματικά προς αυτήν την ιστορία, προς αυτό το περίγραμμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργούν ανάλογα με το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε δύο ακόμα, θα λέγαμε, συμβάσεις, δύο ακόμα συνθήκες που σχετίζονται με ιστορικά γεγονότα των μέσων περίπου του 20ου αιώνα, λίγο πριν, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το ένα γεγονός το οποίο περιγράφεται από τον συγγραφέα σε συνάρτηση με τη ζωή του πρωταγωνιστή του βιβλίου είναι η εμπλοκή, η συμμετοχή του ήρωά μας στην φιλοξενία, σε εισαγωγικά φιλοξενία, στο υπόγειο του σπιτιού του, έτσι όπως το είχε προετοιμάσει διαβλέποντας που πήγαινε το σκηνικό στην Ευρώπη σε σχέση με τον διωγμό των Εβραίων από τους Γερμανούς. Άρα η φιλοξενία ουσιαστικά μιας εβραϊκής οικογένειας για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υπόγειο του σπιτιού, ειδικά του δικού του, ειδικά διασκευασμένο, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενηθεί μια οικογένεια με δύο μικρά παιδιά και να μπορέσει να λειτουργήσει εκεί στοιχειοδός, με όποιο ρίσκο συνεπαγόταν από την πλευρά του, όντας ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας ουσιαστικά τον καιρό εκείνο, με όποιο ρίσκο λοιπόν συνεπαγόταν από την πλευρά του η κίνηση αυτή που έκανε. Η δεύτερη περιφερειακή, όχι ίσονος σημασίας όμως ουσιαστικά συνθήκη που περιγράφεται, είναι η εμπλοκή, η παύλα συμμετοχή του πρωταγωνιστή μας σε ό,τι έχει να κάνει με την συμβολή του, την όποια προσφορά του στην εθνική αντίσταση και πάλι ρισκάροντας να χάσει τα πάντα, όχι την περιουσία του αποκλειστικά, να χάσει την ζωή του, προσφέροντας ουσιαστικά ανταλλάγματα από τα κέρδη που προσφορίζονταν υποχρεωτικά οι Γερμανοί από το οικοκυστήριο Βάμβακος που διατηρούσε ουσιαστικά ο πρωταγωνιστής μας κάπου κοντά στα Γιαννιτσά.
Άρα νομίζω είναι αυτοί οι τρεις βασικοί άξονες. Προσωπικά με συνεπήρε ο πρώτος, ο οποίος είναι και ο πιο μακροσκελής σε σχέση με τους άλλους δύο. Οι άλλοι δύο άξονες ουσιαστικά μπορούν να ερμηνευτούν χωροχρονικά, μπορούν να εξηγηθούν. Νομίζω όμως ότι συμμετέχουν οι άλλοι δύο άξονες ουσιαστικά περισσότερο για να φιλοτεχνηθεί το προφίλ του πρωταγωνιστή μας με έναν τρόπο πιο ολοκληρωμένο και για να εγκυβωτιστεί σε εισαγωγικά ή μάλλον και χωρίς εισαγωγικά, να εγκυβωτιστεί η πορεία του, η ζωή του, ο εργασιακός του βίος, η οικογενειακή του κατάσταση στις συνθήκες που επικράτησαν ουσιαστικά από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και το τέλος της ζωής του. Λίγο πολύ λοιπόν αυτό είναι το περίγραμμα του βιβλίου. Έχω αποδελτιώσει 4-5 μικρά κομματάκια αποσπάσματα του βιβλίου που θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Τα αποδελτίωσα με το εξής κριτήριο. Μου φάνηκαν ως αποσπάσματα σε ένα βιβλίο, σε ένα μυθιστόρημα, τα οποία όμως έχουν πάρα πολύ συγχρονική χρειά. Δηλαδή είναι αποσπάσματα τα οποία μας οδηγούν σε όσα ισχύουν ακόμα και σήμερα. Είναι διαχρονικά λοιπόν. Είναι καλό κατά την άποψή μου σε ένα μυθιστόρημα να υπάρχουν τέτοιου τύπου εκδοχές, έτσι ώστε ενδεχομένως ο αναγνώστης να αισθάνεται και αυτός που ζει σήμερα ότι μοιράστηκε ή μοιράζεται καταστάσεις υπό πάρα πολύ συγκεκριμένες συνθήκες όταν ισχύουν κάποια από αυτά που θα περιγράψω, τα οποία δεν μιλούν κατά ανάγκη μόνο για την πορεία του ήρωα από την Καπαδοκία στην Ελλάδα, μιλούν όμως για τη ζωή, μιλούν για τον έρωτα, μιλούν για την επικοινωνία, μιλούν για συνθήκες για τον πόλεμο, για συνθήκες και καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν όπου υπάρχει ανθρώπινη δράση, όπου υπάρχει ανθρώπινο όν. Διαβάζω λοιπόν το πρώτο απόσπασμα που είναι στις πρώτες σελίδες. Δεν γνώριζε τις περίτεχνες απολαύσεις της διήγησης, σε έκανε όμως να θέλεις να συνεχίσει, καθώς η ιστορία της ζωής του, όπως μου την αφηγήθηκε, με καθήλωσε και με μετέφερε νοερά σε χρόνια δύσκολα αλλά και δημιουργικά. Δεν ξέρω αν ο Αντώνης γνωρίζει τις περίτεχνες απολαύσεις της διήγησης, πάντως και εμένα με έκανε να θέλω να συνεχίσω. Και είναι καλό, διαβάζοντάς το μέσα στην τρίτη, τετάρτη σελίδα νομίζω, ότι έκανα αμέσως αυτή την αναγωγή, χωρίς καν να μπω στο κυρίως μέρος ή σε λίγο εισαγωγικά του βιβλίου. Αυτό που σας ανέφερα είναι αυτό που είπε η δημοσιογράφος που κλήθηκε να πάρει συνέντευξη από τον Βασίλη Σαντίκο, Μπουλούτ Σαντίκ, όταν ξεκίνησε από την Καπαδοκία. Ο Βασίλης Σαντίκο, όταν χρειάστηκε να αποκτήσει έγγραφα στον Πειραιά, στο Τελωνείο, όταν τον ρώτησαν το όνομα, μια εξαιρετικά χαρακτηριστική σκηνή, την οποία φαντάζομαι ότι συνέβαινε κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, όταν αποβιβάζονταν από τα καράβια πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, από την Καπαδοκία, από τον Πόντο. Πώς είναι το όνομά σου, Μπουλούτ, το επώνυμό σου, Σαντίκ. Σαντίκ επώνυμο δεν μπορείς να έχεις εδώ και να κυκλοφορείς με αυτό, άρα θα είναι Σαντίκος το επώνυμό σου, Μπουλούτ, θα είσαι Βασίλης. Ξέρεις πότε γεννήθηκες, Βασίλη? Δεν ξέρω ακριβή ημερομηνία. Ξέρω όμως ότι είναι καλοκαίρι. Πολύ ωραία, θα γράψω στα χαρτιά 15 Ιουλίου. Από σήμερα λοιπόν, Βασίλη, θα γιορτάζεις τα γενέθλιά σου κάθε φορά στις 15 Ιουλίου. Λοιπόν, για μερικές ώρες είχα καταφέρει να χαθώ στην επικράτεια της μνήμης του και διαπίστωσα έκπληκτη ότι κάτω από τον κόσμο των ζωντανών υπάρχει ένας παλαιότερος κόσμος, ο κόσμος των ονείρων, της φαντασίας και της λύθης. Δική του εντύπωση τώρα, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη στην δημοσιογράφο, το διάβα των χρόνων δεν έχει καμία απολύτως σημασία δεσποινής, παρά μόνο τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκειά τους. Πάρα πολύ σημαντική ρίση. Παρά μόνο τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του περάσματος των χρόνων.
να το συνδέσουμε με την καθημερινότητά μας. Το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων, ξέρετε, στην νεοελληνική γλώσσα φέτος, είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται ουσιαστικά την χρησιμότητα της ιστορίας. Δηλαδή, τι σημαίνει η ιστορία. Εάν η ιστορία αφορά αποκλειστικά μόνο το παρελθόν και παραμένουμε κολλημένοι εκεί, εάν η ιστορία είναι που σηματοδοτεί και το μέλλον μας και ποια πρέπει να είναι η σχέση μας με την ιστορία. Και λέω, αυτό το λέω ουσιαστικά και σαν πατέρας τεσσάρων παιδιών, αν έκανα μια σύντομη μέτρηση στο σπίτι μου και ρωτούσα και τα τέσσερα παιδιά μου εάν η ιστορία είναι ένα από τα αγαπημένα τους μαθήματα, είναι. Η μικρότερη εκπρόσωπος της οικογένειας λέει ότι δεν είναι η ιστορία ένα από τα πιο αγαπημένα τους μαθήματα. Συνεχίζω. Ζούσε όμως τη ζωή του χωρίς πάθος, χωρίς έρωτα, χωρίς ελπίδα, χωρίς το κίνητρο εκείνο για κάτι καλύτερο, καθώς γνώρισε ότι αυτό δεν θα ερχόταν ποτέ. Κάπως έτσι διάβαινε τη ζωή του αμίλητος, συνεφιασμένος, σκυθροπός. Ο πατέρας, ουσιαστικά, του Βασίλη, του ήρωα. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, ουσιαστικά, ανθρώπων ζούσαν με αυτές τις συνθήκες, κάζω ότι θα ήταν πολλές οι χιλιάδες, πάντως οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Αντώνης είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές, είναι αρκετά εχμηρές, αφήνουν σημάδια δηλαδή, χωρίς κίνητρο για κάτι καλύτερο, παρά μόνο η οικογένεια, το καλό της, η καθημερινότητα, το καθημερινό φαγητό. Μια οικογένεια όμως που υπό αυτές τις συνθήκες παρέμενε ντεμένη, παρέμενε αγαπημένη. Προχωράω. Έτσι ήταν πάντα ευγενής, γιατί αναγνώριζε ότι ο λόγος του, με τον τρόπο που εκφερόταν, ασκούσε επίδραση που μπορεί να ήταν αρεστή, δυσάρεστη ή ευχάριστη, εποφελής ή επιβλαβής, απέφευγε ωστόσο τη στερεότυπη ευγένεια που απογύμνωνε την επικοινωνία από την ουσία της. Αφορά φίλο, ουσιαστικά συνεργάτησε εισαγωγικά του ήρωά μας από την πορεία που ακολούθησε ερχόμενος από την Καπαδοκία προς την Κωνσταντινούπολη και εκεί από την Κωνσταντινούπολη προς την Ελλάδα. Αυτό, αν το πάρουμε και το παραφράσουμε και το γράψουμε σε πιο στιγνά νέα ελληνικά, είναι κομμάτι το οποίο μπορούμε να το βρούμε σήμερα σε οποιαδήποτε βιβλιογραφία της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Αν θέλουμε να διαβάσουμε δηλαδή τι σημαίνει η επικοινωνία και πώς ασκείται αποτελεσματικά η επικοινωνία, αν το πάρουμε και το βάλουμε μέσα αυτό εδώ, είναι ακριβώς άσκηση αποτελεσματικής επικοινωνίας. Άρα γι' αυτό συμπεριέλαβα και το συγκεκριμένο κομματάκι στα κομμάτια εκείνα, τα οποία μιλούν πάρα πολύ χαρακτηριστικά, με έναν όμως λογοτεχνικό τρόπο για πράγματα, για συμβάσεις που ισχύουν ακόμα και σήμερα, ειδωμένες φυσικά από άλλες οπτικές γωνίες και κάτω από άλλες θεάσεις. Συνεχίζω το ίδιο σκηνικό. Καταλάβαινε ότι ο καλός συνομιλητής πρέπει να είναι και καλός ακροατής. Είναι βασικότατη αρχή της επικοινωνίας. Ο καλός συνομιλητής είναι πρώτα καλός ακροατής. Χειριζόταν τις απόψεις του συνομιλητή του με σεβασμό και γνήσιο ενδιαφέρον, αφιέρωνε χρόνο να τον ακούει προσεκτικά, αναγνωρίζοντας την παρουσία ως σημαντική, έστω και αν διαφωνούσε. Αναγνωρίζοντας την παρουσία ως σημαντική. Δηλαδή δίνουμε σημασία, τη σημασία που οφείλουμε να δώσουμε στον συνομιλητή μας. Δίνω βαρύτητα ουσιαστικά στην έννοια της επικοινωνίας, γιατί εν πωλής η πορεία που ακολούθησε, κυρίως σε σχέση με τις επιτυχημένες επιλογές που έκανε στον εργασιακό του βίο ο ήρωας του βιβλίου, είναι οφειλόμενη στην τέχνη της επικοινωνίας. Και αυτό φαίνεται από πολλά παραδείγματα. Δεν είχε σπουδάσει προφανώς επικοινωνία, ήταν το έμφυλο χάρισμα που είχε, ήταν η διαπαιδαγώγησή του, ήταν οι όποιες επαφές και επικοινωνίες είχε με τον κόσμο, πάρα πολύ περιορισμένες όπως καταλαβαίνετε, φρόντιζε όμως κάθε φορά από τα άτομα με τα οποία επικοινωνούσε να παίρνει, να υιοθετεί όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που έκρινε ότι ενδεχομένως σε μια διαφορετική φάση της ζωής του μεταγενέστερα θα μπορούσαν να του φανούν χρήσιμα χαρακτηριστικά όπως και τελικά αποδείχθηκε ότι έγινε.
παραχωρούσε πάντα προτεραιότητα χρόνου ώστε ο συνομιλητής του να εκφραστεί αναγνωρίζοντας κάθε πρόκληση. Αυτές τις δύο σειρές τις υπογράμμισα γιατί δύο ξυπόλυτα παιδιά έπαιζαν αρνοώντας την καταστροφή. Η ζωή ενάντια στο θάνατο, η αθωότητα ενάντια στο δόλο. Νομίζω βρισκόμαστε ήδη σε μια φάση όπου τρεις ώρες με το αεροπλάνο από εδώ βλέπουμε ότι αυτές οι εικόνες υπάρχουν, ισχύουν. Μια αθωότητα δίπλα στο θάνατο. Ξυπόλυτα παιδιά, προσφυγιά, εκ νέου. Θα μου πεις, χρειάζεται να είναι πάρα πολύ κοντά μας ένα τέτοιο γεγονός για να μας ευαισθητοποιήσει. Όχι, δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ κοντά μας. Όταν είναι όμως πολύ κοντά μας, ενδεχομένως η επίδραση που ασκεί και η επίλεια είναι αρκετά ισχυρότερη. Πολλές φορές όταν βλέπουμε κάτι να συμβαίνει πολύ δίπλα μας, σκεφτόμαστε ότι περάσαμε ξυστά. Επίσης, λάβετε με το νου σας προφανώς ότι στις εμπόλεμες σήμερα Ουκρανία και Ρωσία υπάρχει πληθυσμός που μιλάει την ελληνική γλώσσα, ο οποίος πληθυσμός ουσιαστικά αναγκάστηκε και αυτός να φύγει από τις εστίες του. Και είναι αυτονόητο ότι το ανθρώπινο αυτό κύμα ανέτρεψε όλες τις προϋπάρχουσες ισορροπίες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η άφιξη των προσφύγων λειτουργήσε ως καταλύτης στη δυναμική της ελληνικής κοινωνίας και σιγά σιγά το σύνολο σχεδόν του προσφυγικού πληθυσμού εγκαταστάθηκε σε αστικές, αλλά κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Παράδειγμα του πώς ουσιαστικά η ιστορία μπορεί και ανακατεύει τον κόσμο. Παράδειγμα του πώς η ιστορία, συνθήκες άλλοτε πολύ στενάχωρες, άλλοτε λιγότερο, μπορεί και καθόλου, ωστόσο συνθήκες οι οποίες ουσιαστικά επηρεάζουν το παγκόσμιο γίγνεσθε. Η προσφυγιά λοιπόν, όσες και όσοι αναγκάστηκαν να αφήσουν τις εστίες τους, είτε στη Μικρά Ασία, είτε στον Πόντο, τις περιοχές από τις οποίες περιεδιάζει ουσιαστικά ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, μετέβησαν στην Ελλάδα, ξεκίνησαν τη ζωή τους εδώ, τυπικά μιλώντας ουσιαστικά, επειδή μιλούμε για αρκετές χιλιάδες κόσμου, ήταν αναμενόμενο να ανασυνδεθεί η σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού, ιδιαίτερα εκεί όπου εγκαθίστανται οι πληθυσμιακές αυτές ομάδες, που ήταν αναμενόμενο επίσης, ακριβώς λόγω του έντονου αισθήματος της προσφυγιάς που είχαν, να επιδιώξουν στην αρχή τουλάχιστον να εγκατασταθούν όλες και όλοι μαζί ή τουλάχιστον μεγάλες ομάδες αυτών των ανθρώπων, ακριβώς λόγω του ότι είχαν αυτόν τον κοινό παρονομαστή που ήταν η προσφυγιά, μέχρι να ανοίξουν όποτε τους δινόταν η ευκαιρία, μέχρι να ανοίξουν τα φτερά τους, να προωθούν σε όλη τη χώρα και ουσιαστικά να αναδομήσουν ολόκληρο το κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθε της χώρας το καιρό εκείνο. Προσπάθησα με διάφορους, η αλήθεια είναι, τρόπους να σας δώσω περίπου μία εικόνα του τι είδα, του τι διάβασα, το πώς το αξιολόγησα, πώς το πλαισίωσα εγώ με βάση το δικό μου σκεπτικό. Εύχομαι στον τον φίλο μου πλέον, θα χρησιμοποιήσω και εγώ την προσφόρηση, ορμόμενος από την δική σου. Εύχομαι λοιπόν στον φίλο μου τον Αντώνη συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχει κάνει. Φαντάζομαι ότι είναι το αποτέλεσμα ενός ψαξίματος διεξόδων που ενδεχομένως τον βασάνιζαν και ήθελε να τα αποτυπώσει μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα. Εύχομαι λοιπόν συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα που παρήγαγε. Εύχομαι καλό τάξη το βιβλίο. Αντώνη, να είσαι καλά και κάθε επιτυχία σε οποιοδήποτε άλλο ανάλογο εγχείρημα επιχειρήσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες.
Βασίλη, σε ευχαριστώ για τα θερμά σου λόγια. Επειδή ήξερα ότι δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα, είναι αυτά που είπες από τη στήρα και διάβασες. Σε ευχαριστώ πολύ, εσύ ευχαριστώ θερμά. Εγώ λοιπόν ήθελα να σας πω το εξής. Όσο σας φανεί παράξενο, ο COVID ήταν μια σημαντική αιτία για να κάτσω να ασχοληθώ με το γράψιμο του βιβλίου αυτού. Είχαν γραφτεί αποσπάσματα κατά χρονικά διαστήματα τα οποία έπρεπε να συνδεθούν για να αποτελέσει ένα σύνολο, αλλά εξαιτίας του COVID υπήρχαν πλέον ώρες γραψίματος για να μπορεί να γραφτεί τελικά το κείμενο αυτό. Το οποίο είναι μια περιπέτεια η οποία περιέχει τη ζωή, περιέχει το θάνατο, περιέχει τον έρωτα, περιέχει την απώλεια, περιέχει όλα αυτά, τη φιλία, όλες αυτές τις αξίες, τις οποίες έχω την εντύπωση ότι κάπου τις έχουμε χάσει στο παρελθόν. Ήταν λοιπόν μια προσπάθεια για να μπορέσουμε λίγο να ξαναπούμε και να ξαναθυμηθούμε τις αξίες αυτές. Το εξώφυλλο του βιβλίου έχει ένα σημειολογικό περιεχόμενο. Είναι η δημοσιογράφος, η οποία κοιτάει το θολό τοπίο της εποχής. Σκεφτείτε ότι έχουμε μικρασιακή καταστροφή, έχουμε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έχουμε κατοχή και ψάχνει στα άκυρα της ιστορίας να βρει απαντήσεις στα ερωτήματά της. Όταν ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο αυτό, θυμήθηκα μία έκθεση την οποία είχα γράψει στην έκτη δημοτικού με τον αείμνηστο δάσκαλό μας τότε, τον Διονύση τον Οικονομίδη, όσους τον θυμούνται, όπου αν θα δείτε, αν απαλείψετε δηλαδή το πρώτο κομμάτι της δημοσιογράφου, θα δείτε ότι το κείμενο αρχίζει με τη λέξη «ξημέρωσε». Είχα γράψει λοιπόν τότε μία έκθεση, ξεκινώντας ακριβώς έτσι, «ξημέρωσε, τελεία» και μετά όλα τα γεγονότα. Αυτό το πράγμα το είχε εκθέσει πάρα πολύ ο δάσκαλός μου την εποχή εκείνη και το θυμήθηκα και θέλησα να ξεκινήσω με την έκφραση αυτή. Το τελευταίο το οποίο ήθελα να σας πω είναι το εξής. Στην πορεία της υπόθεσης αυτής, θυμήθηκα μία συνέντευξη την οποία είχε δώσει για κάποιους παλιότερους στο θυμούντο, ο Ζεράρ Ντε Βιλιέ, ο οποίος τότε έγραφε τις περίφημες πρακτορικές ιστορίες με τον Μάρκο με τα χρυσοκίτρινα μάτια. Είχε δώσει λοιπόν μία συνέντευξη ο Ζεράρ Ντε Βιλιέ, ο οποίος είχε πει ότι άλλο για ένα συγγραφέα να πει ότι η γριά κυρία καθόταν στο αναμένο τζάκι και διάβαζε αργά το μυθιστόρημά της και άλλο να πει ότι η γυραιά κυρία καθόταν στο τζάκι και διάβαζε το μυθιστόρημά της όταν ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα και ο αναγνώστης είναι αυτός ο οποίος αρχίζει πλέον να δείχνει ένα σημαντικό ενδιαφέρον για τη γραφή, για την πλοκή. Το πρώτο κομμάτι και το τελευταίο κομμάτι του βιβλίου αυτού αναφέρεται σε μία δημοσιογράφο νεαρή η οποία προσπαθεί να επιβιώσει στο πλαίσιο μιας μεγάλης και σοβαρής εφημερίδας, όπου προσπαθεί να πάρει συνέντευξη από έναν άνθρωπο, έχει μία πλοκή και στο τέλος η δημοσιογράφος αυτή είναι αυτή η οποία κάθεται και αρχίζει πλέον στη γραφομηχανή της, στην Remington καινούργια γραφομηχανή της, να γράφει τον τίτλο του βιβλίου σαν να γράφει την ώρα εκείνη το βιβλίο. Αυτό χαρακτηρίστηκε από τους εκδότες ως ένα λογοτεχνικό έβριμα, το οποίο νομίζω έχει μια ξεχωριστή δυναμική για το βιβλίο αυτό. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ θερμά όλους οι οποίοι είχατε την παρουσία σας σήμερα εδώ και με τιμήσατε με αυτήν.